περίφημο έργο της επέκτασης αποχητευτικού δικτύου λιμάτων αφάκτου, συνολικού προϋπολογισμού 10.510.000, πλέον ΦΠΑ, που έφτασε περίπου τα 12,5 εκατομμύρια. Η Δημοτική Αρχή είχε δεσμευτεί τόσο στο Δημοτικό Συμβούλιο όσο και στις προγραμματικές ότι αυτό το θέμα θα το ψάξει εντελεχώς. Μετά την απορρόφηση της πίστωσης των 12 εκατομμυρίων ευρώ, ετέθη θέμα ότι το έργο είναι μη λειτουργικό και πρέπει να γίνει επέκταση του φυσικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα, πρέπει να συναφθεί σύμβαση 2.408.000 επιπλέον. Θα πιάσουμε τα πράγματα όσον αφορά το ζήτημα από την 1η-1η του 2011. Επιγραμματικά, η Αντιπεριφέρεια Δυτικής Ελλάδος, το Λοκαρνανίας, έκανε εισήγηση, έστειλε το ζήτημα της συμπληρωματικής σύμβασης, της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης, στο Ελεκτικό Συνέδριο. Το Ελεκτικό Συνέδριο απήχε του ελέγχου, διότι έβαλε δύο σοβαρά ζητήματα. Πρώτον, οι εργασίες ήδη είχαν ξεκινήσει και βαίναν στο τέλος τους. Και το δεύτερο, δεν υπήρχε εντολή πριν τη σύμβαση, ναι. Και δεν υπήρχε εντολή από την προϊσταμένη αρχή, η οποία προϊσταμένη αρχή ήταν η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. Ζήτησε λοιπόν το Ελεκτικό Συνέδριο να μην συναφθεί η σύμβαση αυτή. Η τότε περιφέρεια, αντιπεριφέρεια μάλλον, με το Λοκαρνανίας, με μία εισήγηση του δικού της νομικού, συνήψε τη σύμβαση. Είναι προφανές ότι αυτή η τακτική, εάν εμείς είχαμε σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο, θα μπορούσαμε να κάνουμε διάφορες εργασίες, να έχουν τελειώσει, να τις απορρίπτει το Ελεκτικό Συνέδριο, να απέχει του ελέγχου και εμείς με μία απόφαση της νομικού του Δήμου να συνάπτουμε τη σύμβαση. Θέλω να υπογραμμίσω ότι τα έργα τα οποία είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ είναι υποχρεωτικά τόσο από άρθρο του συντάγματος αλλά τόσο και από το σχετικό νόμο να περνάνε από έλεγχο νομιμότητας, από το Ελεκτικό Συνέδριο. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν έγινε. Εκλήθη λοιπόν τότε τόσο η ΔΕΙΑΝ, η Αντιπεριφέρεια των Λοκαρνανίας, η Διαχειριστική Αρχή, Ελληνικό Δημόσιο, να συνάψουν νέα προγραμματική σύμβαση, όπως και έγινε. Μετά την προγραμματική ακολούθησε η σύμβαση με τον εργολάβο. Οκτώβρης του 2011. Όχι. Πολύ νωρίτερα. Ναι. 7 Τετάρτου, ναι. 7 Τετάρτου, κύριε Παφανάς. Να του. Λοιπόν, 7 Τετάρτου του 2011, σύμφωνα με την πράξη 10, η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία μετήχε και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΝ, αποφάσισε
με το πρακτικό αυτό να συνενέσει την υπογραφή της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης. Περαιτέρω στις 25 Τετάρτου του 2011 υπεγράφει η τροποποιητική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου.